Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα Jumping Fish Studio από το Jumping Fish Cosmote. Την επόμενη μία ώρα θα σας κρατήσουμε και αυτήν την εβδομάδα την καλύτερη παρέα, γιατί έχουμε τις καλύτερες μουσικές επιλογές, τις καλύτερες ειδήσεις, αλλά και ένα exclusive live studio session με αγαπημένους καλλιτέχνες, όλα αυτά βέβαια με τη ματιά του Jumping Fish Cosmote και του MAD. Σε πολύ πολύ λίγη ώρα θα είμαστε εδώ να υποδεχτούμε τους Ex-Girlfriends Perfume. Είναι υποψήφοι για το Jumping Fish Song Contest για το μήνα Δεκέμβριο, που έχει ξεκινήσει εδώ και λίγες ημέρες, μαζί με Angelica Dusk και Blank Canvas. Θα πρέπει να πούμε ότι οι Ex-Girlfriends Perfume θα διαγωνιστούν με το τραγούδι Cash Cash. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας θυμίσουμε ότι μπορείτε να μπαίνετε και εσείς στο www.jumpingfish.gr, να ανεβάζετε τη δική σας μουσική και που ξέρετε μπορείτε να είστε εσείς η επόμενη μουσική ανακάλυψη από το Jumping Fish Cosmote. Το Jumping Fish Cosmote, που εδώ και 5 χρόνια στηρίζει και ενθαρρύνει την φωνή και το έργο των νέων Ελληνών καλλιτεχνών, εγκαινιάζει την νέα εποχή μέσα από το ανανεωμένο site του Jumping Fish. Στο ανανεωμένο αυτό site μπορεί κανείς να ακούσει και να ερευνήσει χιλιάδες κομμάτια από νέους Έλληνες καλλιτέχνες, να φτιάξει τα δικά του playlist, να ψηφίσει την επόμενη μουσική ανακάλυψη από το Jumping Fish και φυσικά να ενημερωθεί για τα πάντα από την εγχώρια και την παγκόσμια μουσική πραγματικότητα. Στα Fresh Fish News αυτής της εβδομάδας θα ξεκινήσουμε με μια νέα δισκογραφική δουλειά. Και αν εσείς σκέφτεστε όλη αυτή τη λίστα των χριστουγεννιάτικων δώρων που μπορείτε να πάρετε αυτές τις γιορτές, αυτή η δουλειά, αυτή η δισκογραφική δουλειά, η νέα, σας βγάζει από αυτή την σπαζοκεφαλιά. Πρόκειται ουσιαστικά για τη νέα δισκογραφική δουλειά, όπου θα ακούσουμε και θα απολαύσουμε τη νέα συνεργασία με την Ατάσα Αποφίλου και το Σοκράτη Μάλαμα. 10 νέα τραγούδια που έχει γράψει ο Θέμης Καραμουρατίδης και ο Οδυσσέας Ιωάννου. Είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε την Ατάσα Αποφίλου και το Σοκράτη Μάλαμα να συνεργάζονται σε ένα τόσο ωραίο, τόσο ενδιαφέρον μουσικό project. Και θα πρέπει να πούμε ότι σύμφωνα με τις δηλώσεις των δημιουργών αυτής της δουλειάς, του Θέμη Καραμουρατίδη και του Οδυσσέα Ιωάννου, στόχος της είναι να επιστρέψουμε σε εκείνες εποχές όπου βάση και στο προσκήνιο έρχονταν οι δημιουργοί του άλμπουμ και όχι οι ερμηνευτές. Και από αυτό να περάσουμε στην νέα solo δουλειά που ετοιμάζει ο Will Butler, τον Arcade Fire. Έπειτα από 2 χρόνια για την πρόθεση του άλμπουμ τους Reflector, που γύρισαν όλο τον πλανήτη και έκαναν εκατοντάδες live σε ευρωπαϊκές πόλεις, στην Αμερική, στην Ασία, οι Arcade Fire είπαν να βάλουν ένα φρένο στα σχέδιά τους, να μαζέψουν, να αρχίσουν να συγκεντρώνουν το νέο υλικό για τη νέα δισκογραφική δουλειά και μέχρι τότε να κυνηγήσουν τα solo project ο καθένας ξεχωριστά. Έτσι λοιπόν ο Will Butler, ιδρυτικό μέλος των Arcade Fire και αδερφός του frontman της μπάντας, του Win Butler, δεν θα κάτσει με σταυρωμένα χέρια και ανακοίνωσε την δισκογραφική δουλειά που αναμένεται να κυκλοφορήσει 10 Μαρτίου του 2015 από την Merge Records, που είναι η ίδια δισκογραφική εταιρεία από την οποία είχε βγει και το Funeral πριν 10 χρόνια. Και από τους Arcade Fire να περάσουμε στην Lana Del Rey, όπου αυτή την εβδομάδα μέσα στο www.jumpingfish.gr μπορείς να μάθεις περισσότερες λεπτομέρειες για τα 2 τραγούδια που ετοιμάζει να κυκλοφορήσει και τα οποία θα συμπεριληφθούν στο soundtrack της νέας ταινίας του Tim Burton. Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει ανήμερα την ημέρα των Χριστουγέννων στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και στους πρωταγωνιστικούς ρόλους θα δούμε την βραβευμένη με χρυσή σφαίρα Amy Adams και τον βραβευμένο με Όσκαρ Κρίστοφ Βάλτς. Η ταινία έχει να κάνει με την ζωή και το έργο της ζωγράφου Margaret Keane και του συντρόφου της, Walter Keane, ο οποίος πίσω στα 50's είχε βάλει την υπογραφή του σε όλα τα έργα της, χωρίς βέβαια η ίδια να το ξέρει, και έτσι πήγαν σε μια δικαστική διαμάχη που μέτρησε πάρα πολλά χρόνια. Στο πολύ ωραίο section που μπορεί κανείς να δει στο Jumping Fish, στο site του Jumping Fish, είναι και εκείνο με τα featured artist profiles, δηλαδή με τους καλλιτέχνες και τις μπάντες που μπορούμε να μάθουμε περισσότερα πράγματα μέσα από τα βιογραφικά τους στοιχεία που συγκεντρώνονται και τις μουσικές που μπορούμε να ακούσουμε. Αυτή την εβδομάδα λοιπόν ανακαλύψαμε τους Dirty Fuse, μια μπάντα η οποία δίνει βάση στην μουσική που είναι βασισμένη στην old school surf μουσική των 60's και μια μπάντα που έχει δώσει πολύ μεγάλη σημασία στα live, καθώς έχουν κάνει πολύ σημαντικά live και συναυλίες, έχουν δώσει συναυλίες σε ευρωπαϊκές πόλεις στο εξωτερικό.
Και στο σημείο αυτό θα πρέπει να σας θυμίσουμε ότι μπορείτε να μπαίνετε στη σελίδα του MAD στο Facebook και να αναζητάτε το ειδικά διαμορφωμένο tab, όπου εκεί θα βρείτε secret facts για τους αγαπημένους καλλιτέχνες του Jumping Fish που φιλοξενούμε, καθώς επίσης και φωτογραφίες backstage από τα γυρίσματα αυτής εδώ της εκπομπής, αλλά και φωτογραφίες από την παιδική ηλικία και από αγαπημένες στιγμές στην καριέρα των καλλιτεχνών αυτών. Και φυσικά μπορείτε να κάνετε like στην επίσημη σελίδα του Jumping Fish στο Facebook, να μαθαίνετε πρώτοι από όλους για τα latest and greatest news και να παίρνετε μέρος στους διαγωνισμούς και να κερδίζετε διπλές προσκλήσεις για όλα τα hot events της πόλης. Στα specials αυτής της εβδομάδας που μπορεί κανείς να διαβάσει στο www.jumpingfish.gr είναι και εκείνο που αναφέρεται στην χρονομηχανή, δηλαδή στο τι ακούγαμε πριν 1, 10, 20 και 30 χρόνια αυτή την περίοδο. Πριν ένα χρόνο λοιπόν ακούγαμε σίγουρα όλοι μας το άλμπουμ των Arcade Fire με τίτλο Reflector και όταν είχε κυκλοφορήσει μάλιστα συνέπεσε με την διαδικασία, με την έναρξη διαδικασία της Blogovision και την νίκησε, πολύ δικαίως. Ποιος άλλωστε δεν είναι εκείνος που το άκουσε 523 φορές το συγκεκριμένο άλμπουμ. Θα πρέπει να πούμε ότι το συγκεκριμένο άλμπουμ από την πρώτη κιόλας εβδομάδα βρέθηκε στην κορυφή των Βρετανικών και των Ευρωπαϊκών τσάρτ, παρόλο που η Αμερική το αντιμετώπισε με κάποια διστακτικότητα. Είναι όμως και εκείνο το άλμπουμ από το οποίο ξεπήδησε και το πρώτο ομώνυμο single, στο οποίο έκανε και κάμεο εμφάνιση ο David Bowie. Πριν 10 χρόνια φυσικά δεν μπορούμε να ξεχάσουμε το δίσκο των Kings of Leon με τίτλο Aha Shake Heartbreak. Ουσιαστικά ήταν και εκείνος ο δίσκος που εισήγαγε στα μουσικά πράγματα την Southern Rock των Kings of Leon που έγινε και μόδα στην συνέχεια. Μπορεί να μην ήταν εκείνος ο δίσκος του 2006 που τους απέσπασε και την μεγαλύτερη επιτυχία και την σημαντικότερη αναγνώριση της καριέρας τους, ήταν όμως ένα άλμπουμ το οποίο για τους γνώστες έδειχνε στο τι θα ακολουθούσε. Θα πρέπει όμως να πούμε ότι οι πωλήσεις του Aha Shake Heartbreak των Kings of Leon ήταν μια σημαντική ένδειξη και στην Ηπειρό μας ότι δεν έπρεπε να τα παρατήσουν. Τα τραγούδια που προέκυψαν από αυτή την δισκογραφική δουλειά τα ακούμε με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση μέχρι και σήμερα. Πριν 20 χρόνια ακούγαμε Nirvana MTV Unplugged, που ουσιαστικά αυτός ο δίσκος ήταν η ηχογράφηση της ακουστικής εμφάνισης που είχαν κάνει η Nirvana στην σειρά MTV Unplugged και η οποία είχε γίνει στα Sony Music Studios στην Νέα Υόρκη το 1993. Θα πρέπει να πούμε ότι αυτή η στιγμή, μαζί με τη στιγμή ενδεχομένως και του Eric Clapton και των Alice in Chains, ήταν σίγουρα στις κορυφαίες στιγμές της εκπομπής. Και ουσιαστικά η εμφάνιση αυτή, αυτό το στοιχείο που την διαφοροποιούσε από όλες τις προηγούμενες που είχαμε δει σε αυτή τη σειρά των εκπομπών ήταν το γεγονός ότι προτίμησε να μπει η μπάντα λιγότερο γνωστά τραγούδια της αλλά και διασκευές από τις βασικότερες τους επιρροές. Ενώ την ίδια ακριβώς περίοδο πριν 30 χρόνια κανείς δεν μπορούσε να αντισταθεί ή να διαφορήσει για το ντεμπούτο της Madonna με τίτλο Like a Virgin. Ουσιαστικά ήταν το άλμπουμ που την έκανε μια νυχτή, τη μεταμόρφωσε μέσα σε μια νύχτα σε pop star ολκής όπου έκανε ολόκληρο τον πλανήτη να μιλάει για εκείνη και τα τραγούδια της από αυτό το άλμπουμ προέκυψαν είναι αξεπέραστα μέχρι και σήμερα. Και από τα specials να περάσουμε στα album reviews αυτής της εβδομάδας, δηλαδή τις νέες κυκλοφορίες που κάθε εβδομάδα μπορούμε να μάθουμε για εκείνες, αν δεν έχουμε προλάβει να τις ακούσουμε, αν δεν έχουμε προλάβει έτσι να εντρυφήσουμε σε αυτές. Αυτή την εβδομάδα μαθαίνουμε περισσότερα πράγματα για τη νέα δισκογραφική δουλειά από Twilight Sad με τίτλο Nobody Wants to Be Here, Nobody Wants to Leave. Ουσιαστικά μπορεί να πει κανείς, αν ακούσει τα τραγούδια της συγκεκριμένης δουλειάς, ότι αυτή η μπάντα δεν έχει φύγει από αυτή την τεράστια στεναχώρια που χαρακτηρίζει όλες τις δουλειές. Έτσι λοιπόν 7 χρόνια και 5 άλμπουμ μετά το ντεμπούτο τους προτιμούν τη στεναχώρια, προτιμούν τα θλιμμένα τραγούδια, αλλά κανείς δεν μπορεί να τους κατηγορήσει γι' αυτό αν δεν κατευθύνονται στα άκρα, δηλαδή στην απόγνωση και τις υπερβολές της. Και αυτή η δισκογραφική δουλειά δεν απευθύνεται εκεί πέρα. Δεν είναι ούτε καλύτερη ούτε χειρότερη από αυτά που μας έχει χαρίσει η μπάντα στο παρελθόν. Είναι ουσιαστικά 43,5 περίπου λεπτά με μια συναισθηματική αρμονία που δύσκολα συναντάει κανείς.
κομματιά από τα album reviews να περάσουμε σε ένα καυτό νέο, καθώς όπως μάλλον θα έχετε ως φριστή, θα κυκλοφορήσει σε πολύ πολύ λίγο καιρό η νέα δισκογραφική δουλειά της Beyoncé. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα repackaging με τίτλο The Platinum Edition και η οποία δουλειά δισκογραφική θα περιέχει δύο νέα τραγούδια. Το ένα έχει τίτλο Ring Off και το άλλο 7 to 11. Θα πρέπει να πούμε ότι έχει ήδη αποσπάσει από το μουσικό τύπο πολύ εγκομιαστικά σχόλια και μικρά τιζεράκια έχει ανεβάσει και η ίδια στα δικά της social media. Πριν περάσουμε όμως να δούμε την ατζέντα της εβδομάδας, θα πρέπει να σας θυμίσουμε ότι μπορείτε να κάνετε εγγραφή και εσείς στο www.jabbingfish.gr και να μαθαίνετε πρώτοι από όλους για όλα τα καυτά events της πόλης. Και ενώ έχει ήδη ξεκινήσει το Jabbing Fish Song Contest για το μήνα Δεκέμβριο, όπως είπαμε, και τους πρώτους υποψήφιους τους έχουμε εδώ καλεσμένους σε πολύ πολύ λίγη ώρα, θα τους γνωρίσουμε, θα πρέπει να σας θυμίσουμε ότι η διαδικασία ανάδειξης του Jabbing Fish Song έχει αλλάξει. Υπάρχουν τρία υποψήφια τραγούδια κάθε τρίμηνο, υπάρχει μια τριμελής επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από σημαντικούς συνεργάτες, καλλιτέχνες, πάντες, που μαζί με κάποιους συνεργάτες από το ανανεωμένο site του Jabbing Fish επιλέγουν ένα τραγούδι κάθε φορά. Στη συνέχεια, τα τρία υποψήφια τραγούδια τίθενται σε δημόσια ψηφοφορία από τους επισκέπτες του site. Πάμε όμως να δούμε την ατζέντα της εβδομάδας. Η ατζέντα του Jabbing Fish Cosmote μας ενημερώνει για όλα τα events. Πάμε λοιπόν να δούμε τι θα συμβεί τις επόμενες ημέρες. Portico Live, το πρωτοποριακό σχήμα από τη Βρετανία, έρχεται στο Gazarte το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου με νέα σύνθεση και παρουσιάζει για πρώτη φορά στο αθηναϊκό κοινό κομμάτια από τον επερχόμενο του δίσκο που θα κυκλοφορήσει τον Μάρτιο του 2015 στη Ninja Tune Records. Με ήχο που δύσκολα μπορεί να κατατάξει κανείς, οι Portico κινούνται μέσα σε ένα ευρύ μουσικό φάσμα από ηλεκτρονική μέχρι κλασική, jazz και κινηματογραφική μουσική και καταφέρουν να συνθέτουν φουτουριστικούς ήχους βασιζόμενοι σε κλασικές φόρμες. The Christmas Factory. Η μαγεία επιστρέφει στον Γκάζι. Η πιο αγαπημένη γιορτή μικρών και μεγάλων είναι πιο κοντά από ό,τι φαντάζεστε. Οι προετοιμασίες έχουν ήδη ξεκινήσει για να υποδεχτούμε τα Χριστούγεννα. Δύο φορές και έναν καιρό στο κέντρο της Αθήνας κατασκευάζονται τα πιο μαγικά Χριστούγεννα του κόσμου. Ο όμορφος χώρος Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων, στον Γκάζι, μεταμορφώνεται για δεύτερη συνεχή χρονιά στο μεγαλύτερο και πιο παραμυθένιο εργοστάσιο Χριστουγέννων, στο Christmas Factory. Το κορυφαίο ευρωπαϊκών προδιαγραφών θεματικό πάρκο εγκαθίσταται στην Τεχνόπολη μαζί με τους βοηθούς του Άγιου Βασίλη αυτοπροσώπου. Με παιχνιδιάρικα εξωτικά και πολλή φαντασία για να προσφέρει τη μαγεία των Χριστουγέννων και να αγκαλιάσει τους χιλιάδες μικρούς και μεγάλους επισκέπτες που καταφτάνουν από όλη την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό. Νίκος Πλατιάς Live. Νίκος Πλατιάς Live στο Hollywood Stage την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου. Μία γιορτή για τον έναν χρόνο μετά τα ημερολόγια υποστρώματος. Για τους φίλους που τα διάβασαν. Με τέσσερα καινούρια τραγούδια. Σε ένα EP με τίτλο Το Άθροισμα. Με μία καινούρια ευχή να μεγαλώσει και να εξελιχθεί σε άλμπουμ. Με το θυμό να δίνει ρεύμα. Θα μετρηθούμε λοιπόν ξανά. Με πράξεις αυτή τη φορά. Επιστρέψαμε εδώ στο Jabbing Fish Studio από το Jabbing Fish Cosmote και ήρθε η ώρα να γνωρίσουμε από πολύ πολύ κοντά τους Ex-Girlfriend Perfume. Γεια σας παιδιά, τι κάνετε? Γεια χαρά. Πώς είστε? Συγχαρητήρια που έμαθες το όνομά μας καταρχάς. Είναι λίγο δύσκολο, έχω ένα θέμα με τα πολύ μεγάλα ονόματα, αλλά εντάξει, τα μαθαίνω στην πορεία. Και πόσο μάλλον εσάς που είστε υποψήφοι στο νέο διαγωνισμό του Jabbing Fish Song Contest για το μήνα Δεκέμβριο. Πώς νιώθετε γι' αυτό, θέλω να μου πείτε, ποιανού ιδέα ήταν, αν είχατε δει τους προηγούμενους διαγωνισμούς και αν είχατε ξεχωρίσει κάποιους καλλιτέχνες που έχουν ήδη συμμετάσχει σε αυτό το διαγωνισμό. Mm. Ποιος θα μιλήσει, ο Γιώργος. Okay. Είστε και πέντε άτομα. Είμαστε και πέντε, ναι. Είμαστε σίγουρα περήφανοι, mm-hmm. πάρα πολύ χαρούμενοι. Είναι τιμητικό και με επιβράβευση, ας πούμε. Okay. Ιδέα, okay, είχαμε ανεβάσει ας πούμε, το πρώτο μας κομμάτι πριν αρκετό καιρό. Έχουμε ξεχωρίσει αρκετούς καλλιτέχνες και ακολουθούμε την πορεία του Jabbing Fish των καλλιτέχνων που βγαίνουν από μέσα, ας πούμε. Η Dusk, π.χ., τη λατρεύουμε και τη μουσική της και πολλή άλλη μουσική. Αγαπάμε πολύ τους Echo Train επίσης. Echo Train, βέβαια. Begin Ooze Attack. Οκ. Carl Postal. Το τραγούδι σας λέγεται Cash Cash. Σωστά το λέω. Είναι στα γαλλικά. Ακριβώς. Σωστά. Ποιανού ιδέα ήταν στα γαλλικά και τι σημαίνει, τι θέλατε να περάσετε με αυτό το τραγούδι, έχει κάποιο μήνυμα κρυφό που στηρίζονται εκεί οι στίχοι του? Το κρυφτό, λοιπόν, το κρυφτό είναι ένα παιχνίδι παιδικό, αλλά στην ουσία κρυφτό παίζουν και οι μεγάλοι mm-hmm. στην καθημερινότητά τους. Πολλές φορές δεν θέλουμε να δείξουμε τον πραγματικό μας σε αυτό και παίζουμε ρόλους και αυτό πραγματικά είναι πολύ κακό
Και θέλουμε να περάσουμε το μήνυμα ότι πρέπει να είμαστε αληθινοί και να αγαπάμε τον αληθινό μας σε αυτό. Το τραγούδι αυτό πώς ήρθε? Θέλω να πω, συγκεντρώνατε κάποιο υλικό για να κυκλοφορήσει κάποια προσωπική ολοκληρωμένη δουλειά, ή το γράψατε, το δημιουργήσατε μόνο και μόνο για να πάρετε μέρος σε αυτό το διαγωνισμό του Jumping Fish Cosmote? Okay, έχουμε ετοιμάσει 5 κομμάτια, είναι γραμμένα, ώστε να βγει κάποια στιγμή το EP μας. Το συγκεκριμένο τραγούδι προέκυψε από ένα jam. Το μοναδικό τραγούδι μου προέκυψε σε μια φάση ότι είχαμε κολλήσει και βγάλαμε να περάσουμε καλά στο στούντιο, στο χώρο μας. Οπότε προέκυψε η μελωδία, η μουσική, τη χτίσαμε, τα γαλλικά μπήκαν από τη Μέρη. οπότε ναι, έδεσε και ήρθε, ας πούμε, αυτό το αποτέλεσμα. Σαν κατηγορία, πού θα βάζετε το μουσικό σας είδος? Γιατί θέλω να πω ότι ακούγοντας σας κάποιος, καταλαβαίνει αμέσως ότι έχετε να κάνετε με πολλά είδη. Δεν μπορεί να σας κατατάξει εύκολα σε μία μόνο κατηγορία. Έχετε και το groovy στοιχείο και το swing στοιχείο και το funky στοιχείο κτλ. Εσείς, σαν άκουσμα, πού θα κατατάσσετε τον εαυτό σας, την μπάντα αυτή? Εντάξει, θα λέγαμε ότι έχουμε το groove σαν βασικό στοιχείο, σαν τον κορμό. Και έπειτα, παρεκκλίνουμε λίγο. Δηλαδή, έχουμε και downyes, έχουμε και funky, έχουμε swing στοιχεία, vals στοιχεία, οτιδήποτε. Εντάξει, δεν βάζουμε ταμπέλα. Άλλωστε, αυτό το δηλώνει και το όνομά μας, το άρωμα της πρώην. Δηλαδή, μπορεί να σε κάνει να αισθανθείς όμορφα, μπορεί να αισθανθείς νοσταλγία, θλίψη, χαρά, ανάμεικτα συναισθήματα. Κάτι τέτοιο θέλουμε να προβάλλουμε και μέσα από τα κομμάτια μας. Να βγάλουμε πολλά συναισθήματα, πότε ξεσπάσματα, πότε χαρά, πότε μελαγχολία. Όλο αυτό. Δημιουργηθήκατε, οι αρχές ήταν το 2013. Θέλω να μου πείτε πώς έγινε η πρώτη γνωριμία, αν γνωριζόσασταν από την αρχή ή γνωριστήκατε στην πορεία, αλλάξατε κάποια μέλη της μπάντας κτλ. Και ποιανού ιδέα ήταν το ex-girlfriend's perfume? Δηλαδή, ποιος είχε θέμα με κάποια πρώην που ήθελε να μυρίσει το αρωμά της? Το όνομα μπήκε τελείως στο χαβαλέ. Στην αρχή το είπαμε για πλάκα, τελικά κόλλησε. Δεν το αλλάξαμε ποτέ και έτσι παρέμεινε. Γενικά είχαμε πολλές αλλαγές σαν μπάντα. Εδώ και 1,5 χρόνο είμαστε τα μέλη που είμαστε αυτή τη στιγμή. Ένα χρόνο σχεδόν. Ο διαγωνισμός αυτός που τρέχει το Jumping Fish της Cosmote, τον παρακολουθούσατε από την αρχή του. Θέλω να πω, τι σας κέρδισε σε αυτό το διαγωνισμό και θελήσατε να συμμετέχετε? Ο διαγωνισμός του Jumping Fish της Cosmote είναι πάρα πολύ σημαντικός για τους νέους καλλιτέχνες. Είναι μεγάλη μας τιμή που συμμετέχουμε σε όλο αυτό. Παρακολουθούμε συχνά και τους καλλιτέχνες που βγαίνουν και γενικά ό,τι ανεβαίνει στο Jumping Fish. Είναι πολύ σημαντικό. Το Jumping Fish λοιπόν δίνει την ευκαιρία σε νέους καλλιτέχνες να προβάλλουν τη δουλειά τους, προβάλλει νέες ιδέες, νέα πρόσωπα. Και είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία, γίνεται με πολύ όμορφο τρόπο, να προβάλλουν οι άνθρωποι τη δουλειά τους και να εκφραστούν μέσω της μουσικής. Και σε ένα ευρύ φάσμα ανθρώπων, νομίζω, που απευθύνεται τελείως διαφορετικά και κάπου αλλού. Ερχόμαστε στην ενότητα της εκπομπής που ζητάμε από τον guest της κάθε εβδομάδας να μας πει τα 5 αγαπημένα του τραγούδια. Η ενότητα αυτή λέγεται My Playlist. Έτσι λοιπόν, αυτήν την εβδομάδα έχουμε το My Playlist by Ex-Girlfriend's Perfume. Ποια είναι λοιπόν τα 5 αγαπημένα τραγούδια που επιλέξατε εσείς να μας παρουσιάσετε και ποιος τα αποφάσισε? Ο Γιώργος έκανε πάλι τη δουλειά. Όλοι μαζί. Όλοι μαζί. Ναι, όλοι μαζί, όλοι μαζί. Και νομίζω αυτές οι επιρροές οι διαφορετικές και τα ακούσματα, συγγνώμη που σε διακόψα, φαίνονται και σε αυτές τις επιλογές που έχετε κάνει στα 5 τραγούδια αυτά. Φαίνονται, ναι. Ακούμε διάφορα είδη όλοι μας. Δηλαδή βλέπω και Cure και Jamiroquai και Μαριέτα Φαφούτη και Radiohead, το αγαπημένο μου τραγούδι, έχετε επιλέξει. Έχετε να κάνετε έτσι ένα μικρό σχόλιο ή να περάσουμε να τα δούμε, τι λέτε? Πάμε αμέσως να τα δούμε. Να θυμίσουμε λοιπόν στον κόσμο ότι μπορεί να μπαίνει στο επίσημο account του Jumping Fish Spotify για να ακούσει τις επιλογές των παιδιών. Και πάμε να δούμε το βίντεο που έχουμε έτσι συγκεντρώσει τις 5 αγαπημένες επιλογές, να το δούμε ευθύς αμέσως.
Και ήρθε η ώρα και η στιγμή που όλοι περιμέναμε. Ήρθε η στιγμή λοιπόν να ακούσουμε το exclusive live studio session από ex-girlfriends Perfume. Είναι υποψήφιοι, όπως είπαμε, για το μήνα Δεκέμβριο στο Jumping Fish Song Contest με το τραγούδι Cash Cash. Πάμε να δούμε λοιπόν και το Cash Cash αλλά και τα άλλα αγαπημένα τραγούδια. I'm
Est-ce qu'on peut vivre dans un monde tellement ivre? Il faut être accepté. Il faut savoir jouer. Je veux prendre ta douleur quand tu rues, quand tu as peur. Je te trouve très bizarre. Ça prenait qu'en vrai rien. Dis-moi qu'est-ce que tu en penses. Tout ce rêve, tout ce sens. Bien qu'on vive ensemble. Tu es vraiment. Aujourd'hui es-tu de quelle humeur? Chaque jour et on se brûle. Je dois oublier pour participer en ce jeu. Je t'adore comme un fou. Tu ne fais rien pour nous. J'aimerais que tu parles de ton problème sans avoir peur de tout. Thank you.
De la musique dans cette rue là-bas où je ne pouvais jamais voir tes petits secrets bien cachés dans tes yeux. C'était Georges qui jouait de la guitare et voulait rester toujours un enfant. Après, c'était Constantin, mon chéri, il était passionné de batterie. Et comment est-ce que je vais oublier Charlie, le bassiste, et Dimitris, le grand pianiste, et enchanté. Toi mon chéri, quand tu es parti loin,
Και μετά από αυτό το πολύ ωραίο exclusive live studio session από Ex Girlfriends Perfume, τους έχουμε εδώ πέρα. Μας τραγούδισαν 4 υπέροχα τραγούδια. Τι ακούσαμε από εσάς? Ακούσαμε 4 κομμάτια. Ακούσαμε τον Danzistor, που είναι το πρώτο κομμάτι που έχουμε γράψει. Εδώ και μισό χρόνο νομίζω το έχουμε γράψει. Ναι, και με αυτό ας πούμε έχουμε ζήσει όμορφες εμπειρίες και έχουμε ακούσει όμορφα λόγια. Ακούσαμε το Street 65, που ήταν και το πρώτο μας βίντεο κλιπ, μπορεί κάποιος να δει στο YouTube. Ακούσαμε το Κασκάς. Με το οποίο διαγωνίζεστε στο Jumping Fish Song Contest για το μήνα Δεκέμβριο, μαζί με Angelica Dusk και Blank Canvas. Σωστά. Καλή επιτυχία, σας ευχόμαστε. Μας αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Ευχαριστούμε. Πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Και τι άλλο ακούσαμε, τρία μου είπες. Και το Mindless τότε. Και το Mindless. Ναι. Οκ, παιδιά, τι σχεδιάζετε από εδώ και πέρα και θέλω να μου πείτε για μουσικά αποθυμένα, να συζητήσουμε για μουσικά αποθυμένα. Δηλαδή, αν έχετε ονειρευτεί να συνεργάζεστε με κάποιο καλλιτέχνη, είτε από Ελλάδα είτε από εξωτερικό, σαν έστω μακρινό όνειρο. Εμάς το όνειρό μας είναι γενικά να κάνουμε συναυλίες παντού, να πάμε σε όσα πιο πολλά μέρη μπορούμε. Και φυσικά θα θέλαμε πολύ να παίξουμε με μεγάλα ονόματα, κυρίως της αγγλόφωνης μουσικής σκηνής. Όσες περισσότερες εμπειρίες μπορούμε να αρπάξουμε, είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή, ακριβώς. Οι υπόλοιποι, έχετε αποθυμένα, έχετε στόχους? Σε κάποιο φεστιβάλ, παραδείγματος χάρη, που έχετε σκεφτεί που θα θέλατε να δείτε την μπάντα σας να παίζει? Okay, σίγουρα είναι αποθυμένο και αυτό εδώ. Τώρα για οτιδήποτε θετική είμαστε, ας μας έρθει ό,τι καλό είναι να μας έρθει. Γιατί δεν έχουμε, εντάξει, έχουμε και δουλειές, έχουμε ιστορίες, οπότε ξέρεις, προσπαθούμε να αρπάζουμε ό,τι πετιέται. Τα social media τα χρησιμοποιείτε και αν ναι, με ποιο τρόπο τα χρησιμοποιείτε? Τα χρησιμοποιείτε για να ενημερώνεστε με τους fans σας για τα live σας, για οτιδήποτε καινούργιο ετοιμάζετε, για να επικοινωνείτε ενδεχομένως κάποιο τραγούδι? Πώς τα χρησιμοποιείτε τα social media και πώς σημαντικά είναι για τη δουλειά σας, για τη δουλειά ενός νέου καλλιτέχνη? Πλέον τα social media νομίζω παίζουν τον κυριότερο ρόλο, ειδικά για τους καλλιτέχνες. Μπορούμε με έναν εύκολο τρόπο και άμεσα να μοιραστούμε πράγματα, να προβάλλουμε τη μουσική μας και σίγουρα είναι ό,τι καλύτερο πια με τις τωρινές συνθήκες. Τα social media. Τα χρησιμοποιούμε συνέχεια, κάθε μέρα. Παιδιά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στο διαγωνισμό. Θα είμαστε στο πλευρό σας σε ό,τι και αν χρειαστείτε. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Παρασκευή, την ίδια ακριβώς ώρα, εδώ στο Jumping Fish Studio από το Jumping Fish Cosmote. Μέχρι τότε, μην ξεχνάτε να μπαίνετε στο www.jumpingfish.gr για να ενημερώνεστε για τα πάντα. Να περνάτε καλά σε ό,τι και αν κάνετε. Φιλιά πολλά.